Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας θα προχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, να δούμε τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις με την βοήθεια της Πέννη Θαλάτση. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, η Ελλάδα το επόμενο διάστημα θα έχει το δικό της χρηματιστήριο ενέργειας, κάτι το οποίο συμβαίνει με σχετική καθυστέρηση, καθώς άλλα γειτονικά κράτη όπως είναι η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, ακόμα και η Τουρκία έχουν ήδη το δικό τους χρηματιστήριο. Το ενεργειακό χρηματιστήριο ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεται και στο κείμενο της συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση. Σκοπεύει, βασικός στόχος είναι η αναδιαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι ο διάδοχος του γνωστού ΛΑΓΙΕ, του λειτουργού της αγοράς ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία? Η βιομηχανία θα μπορεί να διαπραγματεύεται σε πραγματικές συνθήκες αγοράς, καλύτερα συμβόλαια, καλύτερους οικονομικούς όρους από τους παραγωγούς ενέργειας. Οι καταναλωτές από την άλλη θα έχουν πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση στα καταναλωτικά, στα ενεργειακά αγαθά. Πώς θα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας? Θα λειτουργεί φυσικά όπως και τα υπόλοιπα χρηματιστήρια που ξέρουμε. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διευρυμένη αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι στο οποίο θα συμμετάσχει βέβαια και η Ελλάδα, με την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των τιμών, με σκοπό τελικά τη σύγκληση των τιμών. Θα υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κοινοί κανόνες. Και εκεί οι πολιτές και η παραγωγή ενέργειας μαζί με τους αγοραστές ενέργειας και ουσιαστικά τις εταιρείες προμήθειας ενέργειας θα διαπραγματεύονται με το καταναλωτικό κοινό. Μεγαλύτερη διαφάνεια δηλαδή. Ουσιαστικά και μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και με τον τρόπο αυτό θα αναδιοργανωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα λειτουργεί με πραγματικούς όρους αγοράς.